Ο Κυριάκο Παπαχρόνη που έμεινε στην ιστορία ω ο Δράκο τη Δράμα, καθώ βίασε, σκότωνε και σκορπούσε τον τρόμο, 20 χρόνια μετά την αποφυλάκηση του δηλώνει μετανιωμένο για τι πράξει του στο πλευρό τη συζύγου του Λίνα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Κυριάκο Παπαχρόνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγεία και ζει απομονωμένο με τη συζυγό του μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα και την κατακραυγή του κόσμου. Φωτογραφίε που είδαν το φω τη δημοσιότητα απεικονίζουν τον Κυριακό Παπαχρόνη παλαιότερα αλλά και πρόσφατα με την αγαπημένη του. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριακό Παπαχρόνη άρχισε να απασχολεί τι αρχέ από την ηλικία των 19 ετών, υπηρετώντα ω έφεδρο αξιωματικό στην πέμπτη μοίρα των Λοκ τη Δράμα. Ο νεαρό τότε Κυριακό κινήτο μεταξύ Θεσσαλονίκη Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη έκανε άγριε δολοφονίε γυναικών, βομβιστικέ επιθέσει σε αεροδρόμια και του αποδόθηκε το προσωνύμιο με το οποίο έμεινε στα χρονικά ως ο δράκος της δράμας.